όταν ο Κύριος μας εσταυρώθη. Οι Ιουδαίοι είχαν τόση μεγάλη λύσα εναντίον του, ούτως ώστε κατέτρεχον και τους οπαδούς του. Πρώτοι χριστιανικοί αιώνες, τέσσερις πρώτοι χριστιανικοί αιώνες μαρτυρίου φοβερού, που εάν το δυνατόν ο Πανάγαθος Θεός να μαζέψει το αίμα των πιστών εις το όνομά Του, θα σχημάτιζε μία νέα ερυθρά θάλασσα. Εκείνη τη θάλασσα την οποία διαμήρασε ο Μωυσής και πέρασε ο κόσμος από μέσα, θα έγινε το άλλη μεγάλη φοβερά θάλασσα αιμάτων χριστιανών, οπαδών του Χριστού. Και μέσα στους τέσσερις πρώτους αιώνας, στην αρχή του 4ου αιώνα, το 303 μετά Χριστόν, ένας από τους μεγάλους μάρτυρας της Εκκλησίας μας ενεφανίστη ενώπιον του Διοκλητιανού, ο οποίος ήταν διώκτης φοβερός των χριστιανών και μαρτύρησεν και ομολόγησεν ότι είμαι, λέγει, χριστιανός. Δεν ήταν τυχαίος. Ήταν χιλίαρχος του Ρωμαϊκού στρατού, δηλαδή διεύθυνε χιλίους στρατιώτες. Ήταν τριβούνος κατά τη γλώσσα την στρατιωτική την τότε όπου βασίλευε η Ρώμη. Ο πατέρας του ήταν Καπαδόκης, από την Καπαδοκία, από εκείνο το μέρος που γέννησε και μέχρι σήμερα γεννά Αγίους ανθρώπους. Η μητέρα του ήταν Παλαιστίνια. Τόσον ο πατέρας όσον και η μητέρα ήσαν ευσεβέστατοι στον Θεόν των αληθινών. Και όταν καταδιώκοντο από τους Ιουδαίους, οι οποίοι δεν ήθελαν ούτε να αντικρίσουν το όνομα του Χριστού που τον εσταύρωσαν, οι γονείς του τον ανέτρεφον εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Πού είναι οι μητέρες σήμερα? Ανατρέφουν τα τέκνα των εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου? Ή μήπως τα καταδιώκουν όταν τα ειδούν ότι θέλουν να είναι ευσεβέστατα τα τέκνα των? Σήμερα τα καταδιώκουν εάν είναι αγόρι και θέλει να γίνει ιερεύς του υψίστου, τότε οι ασεβέστατοι γονείς λέγουν ότι πιο χειρότερο από αυτό δεν διάλεξες. Και αν είναι κόρη και θέλει να κλειστεί σε ένα μοναστήρι για να κλαίει δια της αμαρτίας της και δι' όλων των κόσμων, τότε απαντούν οι ασεβέστατοι γονείς: καλύτερα να σε δω μια κοινή γυναίκα παρά να σε δω στο μοναστήρι. Αδερφοί μου, αυτή είναι η ζωή των σημερινών χριστιανών. Ο Ναφουκοδονόσορ είδε έναν φοβερό όνειρο. Είδε ότι μπροστά του εστέκεται ένα άγαλμα το οποίο ήταν ποικίλης μορφής εστηριγμένων. Και ρώτησαν, ποιος θα μου εξηγήσει αυτό το όνειρο? Και ενεφανίστη ο προφήτης Δανιήλ, ο οποίος του είπε, βασιλεύ, του λέει, είδες ένα άγαλμα
το οποίο η κεφαλή του ήταν χρυσή, καθαρό χρυσίο. Το στήθος του λέγει ήταν αργυρό, δηλαδή το μείγμα αυτό το οποίο έχει αξία, αλλά όχι την αξία του χρυσού. Το αργυρό λέγει, είναι αργυρό νόμισμα αυτό. Η κοιλία ήταν από το χαλκόν. Βλέπετε, υπάρχουν στην εκκλησία καντήλια τα οποία είναι αργυρά, υπάρχουν και χάλκινα. Τα χάλκινα όμως μένουν ολίγο χρονικό διάστημα. Οι πόδες, δεν λέγει βασιλεύ, ήταν ο ένας από σίδηρον και ο άλλος από πυλών. Και όντως, αδερφοί μου, έμεινε ο Ναφουκουδονόσορ και άκουε τον προφήτη του Θεού. Αλλά βαθύτερο νόημα αυτού του οράματος, το οποίο είδε ο Ναφουκουδονόσορ, έχει άλλη έννοια, πνευματική έννοια. Η κεφαλή του αγάλματος που ήταν χρυσίων καθαρών ήταν η πρώτη περίοδος των χριστιανών. Αυτοί σαν άγιοι άνθρωποι είχαν, λέγει, άπαντα κοινά και δεν είχαν κανείς να λέγει τούτο είναι δικό μου και αυτό είναι δικό σου. Ζούσαν μια ζωή αγαπημένη, όχι όπως σε κάποια χωριά που δεν μπορεί ο ένας να δει τον άλλον των συγχωριανών του, που μισεί ο ένας τον άλλον. Κάτι χωριά τα οποία ερημώνουν έπειτα διότι η χάρη του Θεού δεν είναι μαζί τους. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν τόση αγάπη μεταξύ των, ούτως ώστε ήταν, είχαν, λέγει, την καρδία μία. Η καρδιά τους ήταν απλή, χαριτωμένη, δεν είχε δόλον, δεν είχε πονηρία, δεν είχε έχθρα, δεν είχε συκοφαντία, δεν είχε εκείνο το οποίο ονομάζεται διαβολικό, αλλά αγαπούσαν τον Θεό. Πρώτοι χριστιανοί, φέρτε κατά νουν εκείνον τον κόσμο ο οποίος, λέγει, είναι η ψυχή και η καρδία μία. Και πέρασε εκείνος ο χρόνος, ο ιερός του Θεού, και ήρθε έπειτα το ασίμι, το αργύρον, το μέταλλον το οποίο είχε το άγαλμα στο στήθος του. Καλός ο πρώτος κόσμος, καλός όμως και ο δεύτερος, αλλά όχι όπως τον πρώτον. Οι μετέπειτα χριστιανοί ήρχεσαν σιγά σιγά να φεύγει η αγάπη του Θεού από μέσα τους, να βλέπει ο ένας τον άλλον και να τον μισεί και να τον εχθρεύεται, και έφυγε ο πρώτος κόσμος. Ακούσε το Λόγο Θεού, γιατί δυσκόλως ακούτε τούτα τα λόγια. Φύγετε από τον κόσμο τούτον και να είστε εδώ με όλη την προθυμία να ακούσετε Λόγον Θεού. Αυτό είναι το μάνα του ουρανού που έτρεφε ο Θεός τους Εβραίους μέσα στην έρημο. Χωρίς θείον κήρυγμα δεν σώζεται κανένας. Ακούεις το Ευαγγέλιο. Ακούσαμε τις προφητείες προηγουμένως. Τι καταλαβαίνετε? Καταλάβετε τίποτε? Αν δεν υπάρχει κήρυγμα, δεν καταλαβαίνετε. Ο Πανάγαθος Θεός
όρισε να υπάρχουν τα δικά του τα παιδιά τα οποία τα αξίωσε να ομιλούν τα λόγια του. Και όταν τα ακούετε να γεμίζεται η ψυχή από χαρά. Αργυρό λοιπόν το στήθος του αγάλματος. Καλοί χριστιανοί, αλλά το να είσαι ευπρόσδεκτος στον Θεό και να σώσεις την ψυχή σου δεν μένει μόνο η πίστη. Εάν έχεις πίστη στον Θεό και είσαι χριστιανός, καλά κάνεις. Εάν όμως η ζωή σου δεν είναι με την πίστη που πιστεύεις, μη περιμένεις παράδεισο. Η πίστη είναι εκείνη η οποία χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Το σώμα του ανθρώπου όταν φύγει η ψυχή του μένει ένα κουφάρι εκεί, ούτε μιλάει, ούτε βλέπει, ούτε γελά, ούτε ακούει, ούτε κινείται. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και ο χριστιανός ο οποίος έχει πίστη αλλά δεν έχει έργα. Τα έργα του είναι ενάντια προς την πίστη που πιστεύει. Και έφυγε το χρυσάφινη κεφαλή, ήρθε το αργύριον και μετά από το αργύριον ήρθε μια τρίτη γενιά άνθρωπων, ο χαλκός. Είναι το καντήλι το οποίο βάζουμε στα εικόνας και σε λίγο σκουριένει και φεύγει εκείνη η γυαλάδα του που είχε. Και τότε αδερφοί μου, ο χαλκός ποδοπατείται ή αχριστεύεται. Αυτοί είναι οι χριστιανοί οι οποίοι ακολούθησαν μετά από τους δευτέρους χριστιανούς. Οι χριστιανοί που είναι χάλκινοι, κύμπαλον αλαλάζον, ντενεκές που τον χτυπάς και δεν ακούεις τίποτε άλλο ή μη μόνο μία βοή. Χαλκός λοιπόν η κοιλία και πηγαίνουμε στα πόδια. Το ένα πόδι ήταν σίδηρος και το άλλο ήταν πυλός. Αν θυμηθείτε όταν ο προφήτης Ηλίας εκάλεσε τους προφήτες του Βάλ να ανέβουν επάνω στο όρο, στο Καρμήλιο, εκεί τους είπε «Είναι ατύχολανείτε οι παμφωτέρων των ποδών». Γιατί κουτσένετε, λέγει, και από τα δυο σας τα πόδια. Το ένα είναι στον Θεό και το άλλο είναι στον διάβολο. Αυτό κάνουμε σήμερα, χριστιανοί μου. Με το ένα μας πόδι είμεθα εις τον Θεό και με το άλλο εις τον Σατανά. Αν θυμηθείτε, για να σας το δώσω να το καταλάβετε καλύτερα, όταν στην αρχαία Αθήνα υπήρχε ένας φιλόσοφος, ο οποίος ονομαζόταν Διογένης. Αυτός ο Διογένης επήρενε στα χέρια του ένα φαναράκι και γύριζε. Πλήρης μεσημβρία, μεσημέρι δηλαδή, η Αθήνα καίει. Και αυτός κρατώντας ένα φαναράκι εγύριζε. Έβλεπε δεξιά, έβλεπε αριστερά τον κόσμο που πήγαινε και ερχόταν και ο κόσμος όταν τον έβλεπε τον ερωτούσε «Τι ζητάς» και απήντησε «Ζητώ άνθρωπον». «Μα χριστιανέ μου, τούτος ο κόσμος όσος που γυρίζει δεν τον βλέπεις, τι ζητάς» «Άνθρωπον, ζητώ άνθρωπον». Άνθρωπον ο οποίος να είναι στην πίστη και στα έργα παιδί του Θεού. Άνθρωπον ο οποίος να είναι τίμιος. Άνθρωπος ο οποίος να έχει φόβον Θεού. Νέος ο οποίος να έχει φρονιμάδαν επάνω του και όχι αφροσύνη και να γυρίζει μέσα στην ασωτεία και μέσα στα ναρκωτικά και μέσα στις κακές γυναίκες. Ζητώ άνθρωπον.
Αλλά εφόσον ήρθαμε στο σημείο τούτο, εφτάσαμε και στο σημείο του Αγίου Γεωργίου. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν από τους πρώτους 4 αιώνας. Η ηλικία του 21 ετών. Σήμερα υπάρχουν νέοι 21 ετών στην Εκκλησία. Ας ερωτήσουμε τους ιερείς οι οποίοι λειτουργούν στον Θεό. Ας ερωτήσουμε τους ευσεβείς διδασκάλους. Ας ερωτήσουμε τους γονείς οι οποίοι γέννησαν τα τέκνα των. Υπάρχουν νέοι όπως ο Άγιος Γεώργιος. Αυτός μας έδωσε το παράδειγμα και λέγει, η δυνάμη λέγει ο Άγιος Γεώργιος, τον πλούτον που είχα να τον διασκορπίσω μέσα στα καζίνα και μέσα στους χορούς και μέσα στις διασκεδάσεις και μέσα στην ασωτεία και δεν είχα ανάγκη κανενός. Και όμως ο Άγιος Γεώργιος διασκόρπισε τον πλούτον του, λέγει, εις του πτωχούς, εις τες χείρες, εις τα ορφανά, εις τους εγκαταλελειμμένους, εις τους φυλακισμένους, εις τους αρρώστους. Ο Άγιος Γεώργιος έδωκε τον βίον του όλων για την αγάπη του Θεού. Και όταν ήρθε η ώρα που ο Διοκλητιανός ζητούσε να εξαφανίσει κάθε ίχνος χριστιανού, να μην ακούεται κανείς ότι είναι χριστιανός, τότε κάλεσε όλους τους αρχηγούς του στρατού και μεταξύ αυτών εκάλεσε και τον Άγιον Γεώργιον. Και όπως έλεγε ο τύραννος εκείνος, τον τρόπον για να εξοντώσει κάθε ένα χριστιανόν, τότε ανύψωσε το ανάστημά του, υψώθην εκ της θέσεως όπου εκάθητο ο Άγιος Γεώργιος. Εσηκώθην όρθιος με το στρατιωτικό του εκείνο ανάστημα, με τον τίτλο που έφερε, και λέγει στον Διοκλητιανό, «Βασιλεύ, δεν βλέπω το λόγο να καταδιώκεις τους χριστιανούς. Είναι νομοταγήσεις του κυβέρνηση την οποία έχεις. Δεν είναι εναντίον σου. Δεν δημιουργούν προβλήματα όπως αυτήν τη στιγμή όπως ζούμε. Πόσα προβλήματα, πόσοι κρυψώνες όπλων για να σκοτώσουν τους αδερφούς των. Μήπως τα ξεχάσαμε αυτές τις μέρες, το τι γίνεται. Και όλα αυτά δεν γίνονται από χριστιανούς οι οποίοι φοβούνται το Θεό και αγαπούν το Θεό και αγαπούν την Εκκλησία και αγαπούν τα ιερά και τα όσια. Γίνονται από εκείνους οι οποίοι μισούν τον Θεό, από εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν το όνομα του Θεού, από εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν την Εκκλησία, από εκείνους οι οποίοι όταν έρθει η μέρα της Αναστάσεως και ακούσουν το Χριστός Ανέστη Αναστή το Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί Αυτού, τότε γυρίζουν την πλάτη τους και φεύγουν από την Εκκλησία για να πάνε να φάγουν τη μαγειρίτσα. Αχ, αυτή η μαγειρίτσα. Αχ, αυτό το σκάνδαλο του σατανά. Δεν τους αρέσει η Εκκλησία, δεν τους αρέσει το άγγελμα των αγγέλων. Τι ζητείτε το ζώντα μετά των νεκρών και στην όδε. Αλλεγίγερτε. Προάγει μας στην Γαλιλαία. Γιατί στην Γαλιλαία? Δια ποιον λόγο? Διότι στην Γαλιλαία εξέλεξε ο Χριστός τους πρώτους μαθητάς του. Στην θάλασσα της Τιβεριάδος, στην θάλασσα της Γαλιλαίας, εκεί στα παραθαλάσσια, ο Κύριος επερπάτησε και έπιασε τους πρώτους μαθητάς, τους αγραμμάτους αλλής, τους οποίους επίησε
πανσόφους που δεν δύναται η σοφία του κόσμου τούτου να αντιπαραταχθεί στην σοφία των Αποστόλων. Εκεί λέγει ο άγγελος στας μυροφόρους γυναίκας, εκεί να δώσετε το μαντάτο ότι περιμένει ο διδάσκαλος στη Γαλιλαία να τους ξαναδεί τους μαθητάς του για να ενθυμηθούν εκείνα τα χαλικάκια που είχε η ακρογιαλιά. Να ενθυμηθούν τις πρώτες ημέρες που τους εκάλεσαν ο Θεός και έφυγαν. Εγκατέλειψαν τα πάντα, γονείς, εργασία, τα δίκτυα, τα πλοία και ακολούθησαν τον Χριστό. Και ο Κύριος μας, αφού ανέστη εκ νεκρών, έδωκεν στους μαθητάς του τον τρόπον που θα τους γνωρίζουν ότι είναι δικοί του μαθητές. Ποιος είναι ο τρόπος? Εκ τούτου γαργνώσονται ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Να ερωτήσουμε τώρα, μήπως μέσα στα χωριά υπάρχει αυτή η αγάπη την οποία θέλει ο Θεός? Δεν θα ρωτήσουμε για τις πόλεις. Οι πόλεις έχουν χαθεί πλέον. Ερωτούμε για τα χωριά, αυτά τα χωριά που όσοι είναι μέσα σε ένα χωριό είναι μία οικογένεια και ο ένας με τον άλλον πρέπει να έχουν τέτοια αγάπη που να μην δύναται κανεί να τους σαλέψει. Ο ένας να βοηθά τον άλλον και ο άλλος να κλαίει για τον άλλον και ο άλλος να πονεί για τον άλλον. Τι ασθενή και ο καστενό, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι σκανδαλίζεται και ούχο εγώ πειρούμε. Όποιος κλαίει, λέγει, κλαίω με αυτόν και όποιος πονεί, πονώ με αυτόν και όποιος υποφέρει, υποφέρω δι' αυτόν. Και ο Άγιος Γιώργιος, αφού είπε αυτά τα λόγια, ο Διοκλητιανός άλλαξε χρώμα. Από φυσικό έγινε το μαύρο. Γιώργη, τι μου λες? Σου λέγω αυτό το οποίο άκουσες, του λέει. Είμαι χριστιανός και σε ρωτώ τι σου φταίουν και τους καταδιώκεις. Γιώργη, του λέγει, εγώ σε έχω ως τον πρώτο μου στρατιώτη, διότι είσαι τροπεοφόρος. Εις όλους τους πολέμους ήταν πρώτος ο Άγιος Γιώργιος και νικούσε τους εχθρούς. Και ο Άγιος Γιώργιος συνεχίζει να ομολογεί τον Θεό. Και ο Διοκλητιανός του λέγει, θα περάσεις από μαρτύρια. Δεν με ενδιαφέρει. Θα υποφέρεις. Δεν με ενδιαφέρει. Θα χύσεις το αίμα σου. Δεν με νοιάζει. Και τότε άρχισαν τα μαρτύρια του Αγίου Γεωργίου. Αδερφοί μου, να πούμε για τη μεγάλη εκείνη πλάκα των λίθων που το έβαλαν επάνω στο στήθος του, που έπρεπε οπωσδήποτε να λιώσει, να σκάσει, να πεθάνει. Να ομιλήσουμε για έναν τροχόνι στον οποίο είχαν πάνω λεπίδες, μαχαίρια και τον εγύριζαν και κόπτε το από τη μια ο Άγιος Γεώργιος και από την άλλη να ανασταίνεται. Να μιλήσουμε για τον ασβέστην στον οποίο τον έριξε ο Διοκλητιανός και περίμενε να μην έβρει ούτε ένα κοκαλάκι. Να μιλήσουμε για τα βάσανα τα οποία υπέστη ο Άγιος Γεώργιος. Αδερφοί μου, για σκέψου το παιδί σου να το έβλεπες μπροστά στο βάσανα αυτά του Άγιου Γεωργίου. Σκέψου για μια στιγμή να έχεις ένα μονάκριβο παιδί και αυτό να τυραννείται μέσα στα μαχαίρια και μέσα στα μαρτύρια και μέσα στο αίμα και να γδέρνεται ζωντανός. Να ενθυμηθούμε και να πούμε εκείνο το οποίο του έκανε ο Διοκλητιανός όταν του ετοίμασε παπούτσια σιδερένια με καρφιά πυρωμένα και τον έβαλε να τα φορέσει και να τρέχει και έτρεχε ο Άγιος Γεώργιος. Έτρεχε και έλεγε, τρέχα Γεώργια, τρέχα να φτάσεις τον ποθούμενο Χριστόν.
Αυτή είναι η αγάπη προς τον Χριστό, αδερφοί μου. Να μαρτυρίζεις και να μην οπισθοχωρίζεις και να μείνεις πιστός άχρη θανάτου δια να πάρεις το στέφανο της ζωής. Αδερφοί μου, το τέλος του Αγίου Γεωργίου ποιον ήταν? Του έκοψαν το κεφαλάκι του. Τον αποκεφάλισα. Όλοι οι μάρτυρες της τότε εποχής των 4 πρώτων αιώνων όλοι αποκεφαλίστησαν. Τους έβαζε μέσα στα μαρτύρια και εκείνοι έβγαιναν ζωντανοί και δεν αντέχε πλέον. Διέταζε τον αποκεφαλισμό του μάρτυρος. Και θυσιάστη ο Άγιος Γεώργιος, του οποίου σήμερα εορτάζουμε τον θάνατόν του. Αλλά τι με αυτό? Εορτή Αγίου σημαίνει να ομοιάσεις με τον Άγιον, του οποίου τελείς την μνήμη. Να ομοιάσεις με τον τρόπο του, με τη ζωή του, με τα παθήματά του, με την πίστη του στον Θεό. Εορταζομένου Αγίου, όλος ο κόσμος χαίρεται και ο ουρανός αγάλεται. Αλλά, αδερφοί μου, να ομοιάσουμε με τον Άγιον, του οποίου τελούμε την εορτή. Και πολύ περισσότερον, πολύ περισσότερον, να έχετε υπόψη ότι ο καθένας από εμάς, την ώρα που βαπτιστήκαμε και βγήκαμε από την Κολυμβήθρα, ενώ στα έθνη τα οποία δεν είναι χριστιανικά, ο Θεός έχει έναν άγγελο για τα φυλάτη, όλο το έθνος. Εις εμάς τους χριστιανούς, κάθε ένας που βαπτίζεται έχει και έναν άγγελο κοντά του και τον Άγιον που φέρει το όνομά του. Έχουμε δύο υπερασπιστάς. Τον Άγιο μας που φέρουμε το όνομά του και πρέπει να το τηρήσουμε, να μην το μολύνουμε, να μην ντροπιάσουμε τον Άγιο μας. Και τον άγγελο μας, ο οποίος είναι βοηθός και φρουρός και σκεπαστής με τη ροφέα του την πύρινη και καταδιώκει τον αόρατον εχθρόν, τον οποίον δεν βλέπουμε. Αυτός ο οποίος είναι εναντίον της σωτηρίας μας. Και να πούμε ένα Άγιο Μεγαλομάρτης του Χριστού Γεώργιε, σήμερα που εορτάζουμε και εμείς τη μνήμη σου, μη μας εγκαταλείψεις, μη μας στερήσεις την παρουσία σου, μείνε κοντά μας. Πρέσβευε για μας τον επουράνιον Θεόν που έχεις παρησία, να μας αξιώσεις τον παρόντα κόσμο να ζήσουμε όπως εκείνος θέλει και στην επουράνιον του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν. Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου,